Στην προσπάθεια αντιμετώπισης ευλογιάς, στόχος είναι η διάσωση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας και απέναντι στα επιστημονικά δεδομένα δεν έχουν θέση ούτε ο μικροκομματισμός ούτε ο λαϊκισμός, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων Κώστας Τσιάρας μετά από σύσκεψη που είχε σήμερα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Έχουμε αντιμετωπίσει πρόσφατα την Πανόλη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και είδαμε πως όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ του κεντρικού κράτους, της περιφέρειας, όλων των αρμοδίων και φυσικά και των ίδιων των κτηνοτρόφων, το αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της ζωονόσων μπορεί να είναι πραγματικά εξαιρετικό. Και η προσπάθεια η οποία κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση είναι να διασώσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο. Είναι μια στιγμή που χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους μας. Είναι μια στιγμή που προφανώς δεν χωράει ούτε η μικροκομματική ή συνδικαλιστική στόχευση, ούτε πολύ περισσότερο ο λαϊκισμός, απέναντι σε επιστημονικά δεδομένα, απέναντι σε ευρωπαϊκές οδηγίες που οφείλουμε να ακολουθήσουμε, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο μια ζωονόσο που θέτει για άλλη φορά σε διακινδύνευση το ζωικό μας κεφάλαιο. Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον Υπουργό για τις άμεσες ενέργειες που ανέλαβε η Περιφέρεια μετά από την εκδήλωση κρούσματος σε κτηνοτροφική εκμετάλλευση στη Μαγνησία, ακολουθώντας τους κανόνες και τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας επιπλέον την πρόσφατη θετική εμπειρία αντιμετώπισης των κρούσματων Πανόλης στα εγωπρόβατα. Πρώτο κρούσμα έχει μερικές μέρες που έχει εμφανιστεί στην περιοχή της Μαγνησίας. Χθες ολοκληρώσαμε την κλινική εξέταση και των 84 μονάδων. Με την πολύ μεγάλη κινητοποίηση που έγινε των συνεργείων των κτηνιάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, φαίνεται ότι δεν έχουμε κάποιο άλλο κρούσμα, αλλά αυτά χρειάζονται άλλη μια εβδομάδα, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Νομίζω ότι έγινε άμεσα αντίδραση, υπήρχε πολύ καλή συνεργασία και όπως και στην Πανόλη με το Υπουργείο. Νομίζω ότι θα το πάμε έτσι όπως φαίνεται ότι πάει καλά. Δεν φαίνεται να έχει υπάρχει. Παρόλο που εξετάζουμε τις διαδρομές των ζωοτροφών, ποιοι πηγαίνουν, ποια φορτηγά, από πού περνάνε, παίρνουμε όλη την αρχή από πού ξεκίνησαν, από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Παίρνουμε σε κάθε μαντρί που πήγε, παίρνουμε δείγματα. Γίνεται μια πάρα πολύ προσεκτική επιτήρηση. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν άλλα κρούσματα, αλλά ακόμα, θέλουμε ακόμα μια εβδομάδα. Ο κύριος Τσιάρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία του Υπουργείου με τις περιφέρειες και φυσικά με το σύνολο του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας μπορεί να αποδώσει τα ίδια θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση και αυτής της ζωονόσου και όπως επετεύχθη ο περιορισμός της Πανόλης, το ίδιο να γίνει και με την ευλογιά. Όπως τα καταφέραμε με την Πανόλη, έτσι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με την ίδια συνεργασία, με την ίδια επιστημονική προσέγγιση και πολύ περισσότερο με την σταθερή, θα έλεγα, βοήθεια που υπάρχει από όλους τους εμπλεκόμενους, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τους κτηνιάτρους που ανήκουν στο Υπουργείο και στους επωτευόμενους φορείς, από τις περιφέρειες, εμπροκειμένο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τους κτηνιάτρους που υπηρετούν στη ΖΑΟΚ, αλλά βεβαίως και με τη συνεργασία των ίδιων των κτηνοτρόφων, θα ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση. Σε ό,τι αφορά στις αποζημιώσεις για την Πανόλη των εγωπροβάτων, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι αναμένονται τα στοιχεία των πληγέντων κτηνοτρόφων από τις περιφέρειες της χώρας, ώστε οι αποζημιώσεις να καταβληθούν ως το τέλος του Νοεμβρίου. Θύμισε δε ότι με εντολή του Πρωθυπουργού οι αποζημιώσεις ανά ζώο που θανατώθηκε είναι υψηλές. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση επέλεξε να σταθεί με πολύ μεγάλη διάθεση βοήθειας απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο που είδε ξαφνικά το ζωικό του κεφάλαιο να χάνεται με την Πανόλη και φυσικά με την ευλογιά. Έχουμε πει ότι είμαστε έτοιμοι, αναμένουμε ουσιαστικά από τις περιφέρειες να μας δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία και ουσιαστικά από εκεί και πέρα είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που θα έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε από την πλευρά τουλάχιστον της ελληνικής πολιτείας. Νομίζω ότι με βάση αυτό το οποίο εξελίσσεται μέχρι τώρα, περί τα τέλη του μήνα θα έχουμε τη δυνατότητα, εφόσον οι περιφέρειες μας στείλουν τα απαραίτητα στοιχεία. Από όσο γνωρίζω, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι σχεδόν έτοιμη. Ενδεχομένως την άλλη εβδομάδα θα στείλει τα απαραίτητα στοιχεία. Θα είμαστε σε θέση ώστε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις που πιστεύω ότι θα ενισχύσουν και θα στηρίξουν τους κτηνοτρόφους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.